πράγματι επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες στο Χριστό Βαρβασίου. Έγινε μετά βέβαια και από τα δημοσιεύματα τα οποία είδαμε τις προηγούμενες μέρες το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, μίλησα με τον κύριο Ανογιαννάκη. Είναι επικαιροποίηση έτσι, όλων αυτών που έχουν καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια γύρω από το θέμα των εργατικών πολυκατοικιών. Με τα γνωστά προβλήματα, με τις εκθέσεις οι οποίες έχουν γίνει, ουσιαστικά έχει γίνει μια επικαιροποίηση έτσι, που επιβεβαιώνει όλα που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Μένει το σκέλος της αποτύπωσης για να δοθεί σε όποιον ζητηθεί και ενδεχομένως ακόμα και στις αγγελικές αρχές αλλά και στους κατοίκους, τους οποίους ενημέρωσε για μια ακόμη φορά όπως με ενημέρωσε ο κύριος Ανογιαννάκης. Θέλω να σας πω ότι ξέρετε πολύ καλά ότι το προηγούμενο διάστημα εγώ επισκέφθηκα την περιοχή. Ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος. Ηθικά βεβαίως είμαστε αρμόδιοι για τα πάντα. Κανείς δεν δικαιούται οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στον τόπο μας και στους ανθρώπους μας να το απεμπολεί και να το πετά στην κερκίδα. Είπα λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Είναι γνωστό το πρόβλημα από την εγκατάλειψη των εργατικών πολυκατοικιών εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ιδιωτική περιουσία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εγώ έχω στείλει επιστολή στον αρμόδιο υπουργό ζητώντας την παρέμβαση της πολιτείας, διότι όπως φαίνεται η κατάσταση, οι άνθρωποι εκεί πλέον αδυνατούν. Θα μου πείτε τι πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να τους κρεμάσουμε, πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα, πρέπει να υποστούν ποινικές συνέπειες. Δεν έχουν. Οικονομικά είναι ανήμποροι, δεν μπορούν. Έτσι, είναι κάτι το οποίο λάθος ξεκίνησε με την έννοια της συντήρησης των ιδιοκτησιών τους όλα αυτά τα χρόνια και έχει φτάσει να πούμε σε ένα σημείο να είναι η σημερινή εικόνα. Βλέπουμε μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες. Τελικά, πράγματι, αυτό το οποίο μπορεί και πρέπει να γίνει, έτσι, είναι και αυτό αρχίζει τελικά να οριμάζει. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει επάνω. Εγώ είχα πει για συντήρηση ή ανακατασκευή έτσι, των πολυκατοικιών, δηλαδή να ξαναγίνει εξ αρχής καινούρια διαμερίσματα και να κατανεμηθούν στους ιδιοκτήτες ή να γίνει μια γενναία επισκευή. Ενδεχομένως, εάν αποφασίσει η πολιτεία να απαλωτριώσει τις πολυκατοικίες, ίσως είναι πιο εύκολο εκεί και να δημιουργήσει κάποιο πάρκο στην περιοχή ή ένα χώρο ο οποίος πραγματικά να είναι χρήσιμος για την κοινωνία, ειδικότερα την πόλη που ζούμε που ασφιχτιά, και τελικά να δοθεί επιτέλους μία λύση στο πρόβλημα. Χρειάζεται κινητικότητα, χρειάζονται ενέργειες, δεν θέλει κραυγές. Θέλει σόφρονες κινήσεις και νομίζω πως σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε χρέος να σταθούμε όλοι, ανεξάρτητα το ξαναλέω και πάλι ποιος φταίει και τι φταίει είναι μεγάλη ιστορία. Έτσι, κακά τα ψέματα όμως, ότι είναι η ώρα να σκύψει η πολιτεία και να δώσει οριστικά και αμετάκλητα μία λύση οριστική.